Εικόνα, δεν θέλει την κάνει. Δεν μπορεί να πει κανεί. Τα 200 υπάρχουν ακόμα ή κάνα φτερά. 250. Νομίζω ότι είχε ένα χρέο που πατέρα, το θυμάμαι. Ναι, αυτό αλήθεια. Τα αυξήσαμε. Το χρήμα είναι στην τράπεζα κανονικά και. Αυτοκίνητο πήραμε ή. Πήραμε και αυτοκινητάκι. Με θέσιο και καμπριολάκι. Και εγώ δεν αξίζω να πάω να μάθω. Γιατί πήγα στο σπίτι. Και τα λεφτά αξίζει να πάρει. Δεν είπε κανένα ότι δεν τα αξίζει να πάρει. Τώρα, γιατί πολύ το είπαν. Ότι δεν άξιζε να πάρει τα λεφτά. Δεν άκουσε. Ήσουν ένα σόουμαν εκεί μέσα. Δηλαδή, αν μετά παίρνει εσύ. Ποιο τα παίρνει. Ένα άλλο. Αλλά άξιζε να τα πάρει τα λεφτά. Και ένα από του νικητέ του Fame Story, ο Νότη, πλέον δεν είναι τραγουδιστή και ασχολείται με παρουσίαση. Σου βαθύνει να από το μυαλό να αλλάξει χώρο. Έχει κάνει. Ναι, και τραγουδιστή. Του Fame Story, ναι. Δεν είναι. Κάνει κάτι άλλο που του αρέσει. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ καλά όταν ανεβαίνω στην πίστα. Βλέπω τον κόσμο που με αγκαλιάζει και νιώθω καλά. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό πάψει, αναγκαστικά με το story δεν γίνεται να είσαι. Γιατί και εσύ, α πούμε, σήμερα είσαι εδώ πέρα και αύριο μπορεί να είσαι αλλού. Σίγουρα. Μπορεί να πει και πουθενά. Μπορεί, ακριβώς. Και από τη στιγμή λοιπόν. Δεν ξέρει τι γίνεται. Ο ρεαλιστή λοιπόν λέει, όπω θα έρθουν τα πράγματα, εκεί θα πάμε. Και έτσι αυτό λέω εγώ. Δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό, ας πούμε, τα παιδιά που λένε, θα πάω στο. Με βλέπουν πολύ στον δρόμο και μου λένε, θα πάω και εγώ στο Fame Story και θα βγω πρώτο. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να πάω στο Fame Story και να βγει και πρώτο. Γιατί με βλέπουν, ας πούμε, και λένε, και τι έγινε, ας πούμε, να βγει πρώτο. Θα βγω και εγώ. Ποιο είμαι εγώ. Ποιο είναι αυτό μόνο και μπροστά μου. Ωραία. Οι δύο ρόδε λοιπόν εδώ και το πείδημα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω ο κόσμο. Και από εκεί πέρα, έστω και κέρδισε στο Fame Story. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει κάστα. Σαν διάγγελμα τώρα είναι αυτό. Απλά ο νικητής παίρνει ένα αλφα χρηματικό ποσό και συνεχίζει να παίρνει ένα αλφα ορισμένο διάστημα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν ερχόσουν από τη Γερμανία εδώ, ότι θα ήσουν σε πίστα μαζί με τον Δάντη και με τον Κουρκούλη. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω να σου πούμε ότι το πάνε να είσαι στο Fame Story. Μια ευκαιρία ήταν οι άνθρωποι όλοι. Δεν θα πηγαίνανε δηλαδή. Άμα δεν υπήρχε η ανάλογη ανταπόκριση, θα πηγαίνανε. Μα δεν πήγα μόνο εγώ στο Fame Story. Εγώ σου είπα πρωτού και όπου είσαι κερδισμένο. Και αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα κερδισμένο. Αλλά τα 29 παιδιά που μπήκαν στο Fame Story 3, τα 20 που είναι σπίτια του τουλάχιστον, εκείνοι α πούμε κακομίριδε, και αυτοί μπήκαν με ένα όνειρο μέσα. Καλά, δεν είναι και κακομίριδε, ωραία, εντάξει. Εντάξει. Σου δίνεται μια ευκαιρία, σε βλέπει ο κόσμο κρίνει και όπω είπαμε και πριν. Ναι, όμω, είναι ένα μεγάλο αρχηγό που έχει ένα κανάλι και όλο μου λέει: άμα δεν είσαι 2 μήνε στην τηλεόραση, έτσι ακριβώ έκανε, σε έχει ξεχάσει ο κόσμο. Και τότε όταν μου το έλεγε, δεν το πιστεύω, αλλά τώρα το πιστεύω. Αυτό είναι και παγίδα μας, γιατί μπορεί να είσαι στην τηλεόραση και να είσαι καραγκιόζες. Σίγουρα. Για 2 μήνες. Και να γελάνε μαζί σου και να σε έχουν για να γεμίζουν δελτία και να γελάνε μαζί σου. Και αυτό. Έτσι, εννοείται, εννοείται. Πρέπει να κάνεις κάτι σοβαρό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν ποια είναι η λύση. Η λύση είναι να σου κάνουμε ένα δωράκι, Περικλή. Ναι. Θα φύγεις από την εκπομπή μας, ευχαριστημένος τουλάχιστον. Αυτό εδώ πέρα. Είναι από το ραδιόφωνο μας. Είναι από το ραδιόφωνο. Είναι από το ραδιόφωνο. Αμέ, πώς δεν παίζουμε. Πώς δεν παίζει, Περικλή δεν παίζει. Κόρονα στο κεφάλι μας έχουμε. Είναι κομμής στο ραδιόφωνο που έχουμε. Κάθε μέρα πέρα παπά με τρέχεις. 5 λεπτά το απόγευμα. Αυτό το... Είναι ένα μπλουζάκι για σένα. Αυτό το κάνω εγώ σε κανένα νύψι μου. Κάνω σε κανένα νύψι. Να βγεις στην πίστα με αυτό. Μπαπά με τρέχεις. Μπαπά με τρέχεις, ναι. Όταν με το καλό γίνεις μπαμπάς, δώσ' τώρα τα κρατάς τα παιδιά. Υπάρχει κανένας άνθρωπος που τρέχει σήμερα, ενώ με τα πόδια. Εκεί είσαι το αυτοκίνητο, γιατί το πήρε. Εντάξει, γενικά. Α, με το αυτοκίνητο. Να μην τρέχει και με το αυτοκίνητο πρέπει να γράφω από κάτω. Βάλτε τι παρέκκλησε από κάτω. Σημείωσε ό,τι θέλει. Είναι και η ελευθερία. Πάρε να στείλω και γράψει με το αυτοκίνητο. Θα το τιμήσω το μπλουζάκι σα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλειμένο πιστεύω να είναι, δεν είναι. Κλειμένο έτοιμο. Εγώ με τα χεράκια μου το σημείο. Εσύ δεν μίλησε τελευταία, γιατί ξανθό κορίτσι. Γιατί με είπε κρύα. Πολύ. Τα άκουσε, ε. Αυτά τα περίεργα. Πού είμαστε τώρα με την Έλενα. Φαντάζομαι πρώτη φορά συναντιέστε. Α, Έλενα, τη λένε κοπέλα. Έλενα, ναι, πρώτη φορά συναντιέστε. Πώς τη βλέπεις. Την είχα δει 2-3 φορές στην τηλεόραση. Και πραγματικά δηλαδή δεν. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν μου άρεσε. Είναι πάρα πολύ όμορφη η Έλενα. Παρόλο που. Και το ξέρει και η ίδια της, βέβαια, γι' αυτό είναι κρύα. Παρόλο που είμαι κρύα, νοστιμούλα, έτσι. Εσύ έναν τρόπο φαίνεται περικλείς μετά από το σχέδιο. Νοστιμούλα, όχι, είσαι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πραγματικά. Και τότε γιατί είμαι κρύα. Συνήθως οι ωραίες γυναίκες είναι κρύες, αυτό έχω καταλάβει. Μετά από αυτό τι να πούμε εμείς. Ίσως και πρέπει να είναι κρύες τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, γιατί δεν θέλει να τα κάνει. Όχι για εγώ, γενικά για να είναι πιο ενδιαφέρον. Σημασία να έχει καλό καλοριφέρ. Είτε στο σπίτι σου αυτοκίνητο. Καλοριφέρ. Καλά γράφουν όλοι για να ζεστάει τη γυναίκα. Δεν πιστεύω να χρειάζεται να έχει ανάγκη τη ζεστασία εδώ για το κορίτσι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Δεσποινή. Φιλιά στον ξέρεις ποιον. Και... ωραία, γυαλί, τζάπα ήταν.